Να έρθουμε στην ουσία που είπατε προηγουμένως, το νόημα του Βυζαντίου. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το ιστορικό γεγονός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εάν δεν αποδεσμευτούμε εμείς από την νοοτροπία και τα κριτήρια του εθνικισμού. Η αυτοκρατορία, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ήταν κάτι ριζικά κεφαλαιοδός διαφορετικό από ό,τι σήμερα είναι το εθνικό κράτος. Αυτό το κατάλαβε ο Καρλομάγνος. Ο Καρλομάγνος επιχείρησε να ιδρύσει αυτοκρατορία και γι' αυτό χρειαζόταν μια άλλη religio imperii, μια άλλη θρησκευτική, μεταφυσική δηλαδή βάση της αυτοκρατορίας. Και ανέθεσε στην αυλή του, ο πιο διακεκριμένος της αυλής του ήταν ο περίφημος Αλκουίνος, να διαμορφώσουν ένα χριστιανισμό, διότι τότε ο χριστιανισμός ήταν ταυτόσιμος με τον πολιτισμό, που να διαφέρει από τον πολιτισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να μπορέσει να στήσει στην νεόφυτη τότε Δύση μια άλλη αυτοκρατορία. Έτσι προήλθε το σχίσμα. Έτσι προήλθε πραγματικά μια ριζική διαφοροποίηση του χριστιανισμού προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ανθρώπων που με πολύ χαμηλό ακόμα πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε μέχρι σήμερα στον δυτικό χριστιανισμό να προέχει ο ηθικισμός και το ιδεολογικό μέρος. Να μιλάνε για δόγματα σαν να είναι ταμπού και να μιλάνε για την ηθική έτσι όπως την περιγράφει σαν κόλαση ο Μπέργκμαν ή ο Φελίνη στις ταινίες τους. Επομένως το δίλημα των Βυζαντινών, πάλι έρχομαι στη λέξη Βυζαντινών, τέλος πάντων, στο τέλος της Βυζαντινής περίοδου, δεν ήταν να υποταχθούν ή να μην υποταχθούν στον Πάπα, ήταν να υποταχθούν ή να μην υποταχθούν στον ηθικισμό και στην ιδεολογία, να διατηρήσουν το πρωτείο του εμπειρισμού που χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως γεγονός, ως δρόμενο, ως κοινότητα, ως πραγμάτωση του όλου σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη. Τώρα, αν υπήρξε συνέχεια ή όχι με τον ελληνισμό, ούτε τον ελληνισμό μπορούμε να τον καταλάβουμε με όρους εθνικισμού. Εάν προσπαθήσουμε να τον καταλάβουμε με όρους εθνικισμού, δεν προσεγγίζουμε κανένα νόημα. Είναι πλήρης ανοησία. Θα τον καταλάβουμε μόνο στην... Και τότε είναι οικουμενικός ο ελληνισμός. Υπήρξε οικουμενικός γιατί αυθυπερβάθηκε θυσιαστικά, διακόνησε. Τι ήταν ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας, τι ήταν ο ελληνισμός της Καπαδοκίας, της Νέας Ρώμης. Ένας ελληνισμός ο οποίος δεν είχε απαιτήσεις ρατσιστικές, εθνικιστικές, φυλετικές. Από τη στιγμή που θα γίνει φυλετισμός ο ελληνισμός, η εθνότητα έχει χάσει το παιχνίδι, πάβει να είναι ελληνισμός. Είναι βαλκανική επαρχία. Τη συνέχεια του μπορεί να τη σπουδάσει κανείς. Το κλασικό βιβλίο, δυστυχώς αμετάφραστο, είναι ενός Γερμανού του Klaus Öller, η συνέχεια της ελληνικής της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας στη Βυζαντινή περίοδο. Εκεί βλέπει κανείς ότι όλα τα θέματα που έθεσε το άγρυπνο ελληνικό πνεύμα στο φιλοσοφικό πεδίο έδωσε κάποιες απαντήσεις και έρχεται μετά η χριστιανική ελληνική παράδοση να ξαναπάρει αυτά τα ερωτήματα και να τα πάει πιο πέρα. Το ερώτημα της κίνησης και του χρόνου το βρίσκουμε στον Οριγέννη, τρώει τα μούτρα του Οριγέννης, το ξαναπαίρνει ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Στην τέχνη μοιάζει ότι είναι κάτι ριζικά διαφορετικό το αρχαιοελληνικό άγαλμα από τη βυζαντινή εικόνα. Ως τεχνική έκφραση είναι διαφορετικό. Ως στάση απέναντι στο δημιουργικό καλλιτεχνικό γεγονός είναι ακριβώς η ίδια. Η υπέρβαση του νατουραλιστικού, η υπέρβαση της αιμονής στο άτομο, η αναγωγή στο όντως υπαρκτό. Γι' αυτό και είναι άγαλμα στα αρχαία ελληνικά το γλυπτό. Γιατί δίνει την αγαλίαση της θέας του όντως υπαρκτού. Η εικόνα είναι πρόκληση διάβασης επί το πρωτότυπο, λέγανε οι Βυζαντινοί. Το ίδιο μπορεί να μελετήσει κανείς στη μουσική. Το ίδιο στη συνέχεια της αρχαίας τραγωδίας στην εκκλησιαστική ευχαριστία. Η ίδια δομή, η ίδια δραματουργία με τους δύο χορούς, τους κορυφαίους, τον αντιφωνισμό κλπ. Λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, αλλά το κλειδί, πέμπτη φορά το λέω, είναι να καταλάβουμε τόσο τον ελληνισμό όσο και την Εκκλησία, όχι εθνικιστικά, όχι τοπικιστικά, αλλά ως πρόταση παρανθρώπινη.